Λοιπόν, σήμερα είμαι λίγο πιο νεανική, γιατί θα πάω σε ένα μαγαζί στην Αθήνα να δω ένα φίλο μου που έχει το πρώτο του live. Παίζει έντεχνη μουσική, παίζει κιθάρα, τραγουδάει. Και θα είναι και άλλοι συμφοιτητές εκεί, γιατί τώρα τελείωσαν τη σχολή για αυτή. Ωραία. Οπότε θέλω έτσι να είμαι λίγο πιο χαλαρή, πιο νεανική, πιο κοντά τους, γιατί δεν το συνηθίζω. Μεγαλοδείχνω λίγο σε σχέση με αυτούς. Ναι. Ραμόνα, πώς σου φαίνεται η Αλεξάνδρα? Δεν μ' αρέσει, βρε Άλεξ. Okay. Δεν μ' αρέσει. Το καπέλο, ίσως με τη φούστα να μπορούσες να κάνεις κάτι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου πως τα έχεις συνδυάσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου η μπλούζα από μέσα. Δεν μου αρέσει το καπέλο. Ήθελε κάτι άλλο. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι ήθελες να κάνεις, αλλά δεν είναι. Δεν βγήκε, λες. Και δεν είσαι και εσύ καταρχήν, αλλά δεν είναι και ωραίο συνδυασμένο να δει τίποτα. Ούτε τα υφάσματα, ούτε οι ποιότητες. Γιώργια. Εγώ σήμερα λίγο μπερδεύτηκες. Ήθελες να κάνεις κάτι διαφορετικό και δεν είσαι εσύ και έχεις λίγο χαθεί μέσα στα τόσα πολλά που έχεις βάλει. Και εμένα, ναι, μου αρέσει πολύ φούστα. Θα μπορούσε να έχεις πολύ, να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Οκ. Okay. Αλεξάνδρα μου, οι κριτές σε περιμένουν. Οκ. Okay. Γεια σας. Γεια σας. Αλεξάνδρα. Χάρη. Αλεξάνδρα. Ναι. Σε αντίθεση με αυτά που σου είπαν εκεί οι κακές γλώσσες, εμένα μου αρέσεις. Δηλαδή, πας στο κέντρο, που δεν έχεις πάει ποτέ, είμαι σίγουρος, μοιάζεις νεότερη, που δεν έχεις μοιάσει ποτέ νεότερη. Μια φορά. Είμαι σίγουρος. Θα κάνεις παρέα με αυτούς που δεν έχεις κάνει ποτέ. Στη Χάρη, πας στις... ούτε καν. Εσύ δεν μικρό, δεν μεγαλοφέρνεις που είπες, ακριβοφέρνεις. Α, καλό είναι αυτό. Φαίνεσαι γενικώς μια κυρία, είσαι, το ζεις, αρέσει πάρα το πολύ αυτό το στυλ, ας πούμε, το κοσμοπόλιτα. Και είσαι. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτή η πρόταση που έχεις βάλει και το καπελάκι σου στραβά και κατεβαίνεις και στο εμπορικό τρίγωνο και θα δεις και μια ωραία παράσταση και θα τα πας μια χαρά. Και επίσης, επειδή έχεις ωραίο μουτράκι, θα κάνεις και εντύπωση εκεί. Το καπέλο σου πάει πάρα πολύ. Θα αρέσω στους συμφοιτητές. Και το φουστάκι, ναι, για αυτή την περίσταση. Ναι, δηλαδή, για αυτή την περίσταση. Βράδυ είναι, θα μπει σε ένα κλαμπ, δεν θα σε κοιτάξουν πιο πολύ, θα λάμπει το πρόσωπό σου. Δεν θα περάσει απαρατήρητη. Δεν έχω να πω. Ευχαριστώ. Πολλά. Αλεξάνδρα. Σε αυτή την εικόνα υπάρχουν στοιχεία που θεωρώ ότι κάλλιστα θα μπορούσες να υιοθετήσεις στην καθημερινότητά σου και να νιώθεις εσύ. Απλά πιστεύω ότι το όλο δεν είσαι εσύ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, προσπαθούσα να ανατρέξω σε άλλα, ξέρεις, προηγούμενα look. Δεν θυμάμαι να σε έχω δει με αθλητικό συχνά και να είναι ωραία εικόνα σου. Αυτό το παπούτσι δεν σε βοηθάει καθόλου. Έχει αυτό το όγκο και αυτό το άσπρο μπροστά, το άσπρο που πολλές φορές φοράτε, είναι σαν, πώς να σου πω τώρα, είναι τόσο σαρωτικό. Γιατί ξεχωρίζει, είναι άσπρο. Το άσπρο, ξέρεις, μεγενθύνει τα πράγματα. Και είναι τόσο μικροκαμωμένος ο αστράγαλός σου και το ποδαράκι σου, που είναι πάρα πολύ ασύμμετρη εικόνα με αυτή τη τεράστια φούστα από πάνω. Σε παπούτσι κλόουν. Συν το ότι με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η φόδρα που φαίνεται από μέσα, μπορώ να πάθω κάτι. Αλήθεια. Ναι. Πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί μου σκοτεινιάζει ακόμα περισσότερο την εικόνα. Δεν αναπνέει, δηλαδή, να δω λίγο δέρμα, να μου ξορροπήσει λίγο το λεπτό ποδαράκι με το υπόλοιπο. Το καπέλο, επειδή έχεις πολύ έντονα μήλα και χείλια, είναι πάρα πολύ μικρό. Για το πρόσωπό μου. Αναλογικά. Εντάξει, αλήθεια, δεν φοράω μεγαλύτερα καπέλα συνήθως, απλά νομίζω ότι βάλ το λίγο πιο πίσω, όπως το είχε πριν η Λία. Βάλ το πιο πίσω στο κεφάλι. Πιο πίσω. Ναι. Να φαίνεται λίγο πρόσωπο, δηλαδή. Ναι. Ναι, καλύτερα. Γιατί ανασένει. Εκεί σε πώς να σου πω, σε καταπίεζε. Θέλει λίγο πιο γυρτό προς τα πίσω, λίγο ακόμα, για να ανασάνει το κεφάλι σου. Καλύτερα. Και με τα μαλλιά μπροστά, καλύτερα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το μπαντό που φοράς από μέσα. Το κόκκινο μ' αρέσει. Παρότι... για να μην είμαι πολύ μαύρη, πολύ και γενικά. Δεν είμαι πολύ του κόκκινου. Μένα μ' αρέσει αυτό το κόκκινο. Μ' αρέσει η τσάντα, αλλά θεωρώ ότι έχεις επιλέξει στοιχεία που στην πραγματικότητα δεν είσαι εσύ. Και κάτι δεν μου κολλάει. Αυτό. Τέλει.
Αλεξάνδρα μου, νιώθω ότι σε φοράει λίγο αυτό το look. Το ρούχο. Και θα σου πω γιατί. Νιώθω ότι δεν θα το επέλεγες στην πραγματική σου ζωή. Μπορεί και να το επέλεγες, αλλά εγώ νιώθω ότι δεν θα το επέλεγες. Γιατί είναι λίγο χαλασμένο αυτό σαν στυλ. Προσπαθεί να συνδυάσει διάφορα πράγματα. Εσύ έχεις ένα πάρα πολύ καθαρό πρόσωπο, πολύ συγκεκριμένο. Ένα μαλλί ολόισιο. Και είναι λες και έχεις κολλήσει ένα πρόσωπο, έχεις κάνει κολλάς σε μια εικόνα μιας κοπέλας που είναι λίγο πιο εναλλακτική. Εσύ δεν είσαι εναλλακτική. Δεν σου πάει ο πάρα πολύς πειραματισμός, γιατί το πρόσωπο σου είναι ατσαλάκωτο. Τα μαλλιά σου είναι ατσαλάκωτα και τίποτα άλλο δεν πρέπει να είναι ατσαλακωμένο. Ναι. Είναι λίγο οξύμορο ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Για να έρθει κοντά σε σένα αυτή η εικόνα, εγώ βλέπω μόνο τη φούστα, τον τζάκετ και τη τσάντα. Το τζάκετ κλειστό. Κλείστο το τζάκετ. Όχι, με κάτι άλλο ίσως από μέσα. Ή κλειστό τον τζάκετ. Κλείστο ναι. Το top αυτό, γιατί αυτό κλείστο, κλείστο το τζάκετ, καλύτερα. Το top αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Εγώ δεν είναι ωραίο. Το θέμα είναι πιο πολύ στο αθλητικό. Το αθλητικό είναι σίγουρα λάθος. Ίσως ανέβαζε μπουτίνι, ένα κόκκινο μπουτίνι. Ένα φυλάκι θα μπορούσε να πάει. Είχες μια πολύ ωραία μπότα που την είχες βάλει σαν Αντζελινά. Μια το, πολύ ωραία. Αυτό, ναι. Το τερβιλάκι, επειδή άρεσε στον κύριο Κουδουνάρη, μου είχε πει να το φορέσει. Ναι, γιατί δεν το έβαλε. Είναι τεράστια, θα εξισορροπούσε. Άκουσε, πρέπει να μας ακούσεις για αυτό που σου λέμε για τα άκρα σου που είναι πάρα πολύ λεπτά. Στο έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν μας ακούς και αν το ξαναπούμε θα ακούγεται λίγο προσβλητικό ότι έχουμε μια αιμονή με ένα σημείο του σώματός σου. Ναι. Όχι, δάξει, είναι πολύ λεπτά τα άκρα σου και ή πρέπει να το ακούσεις αν θες τη γνώμη μας και τη συμβουλή μας. Και να μην το τονίζεις τόσο, γιατί έβαλες ένα παπούτσι και μια κάλτσα που τονίζουν ακριβώς αυτό το σημείο. Mm. Και σε σχέση με τον όγκο της φούστας, γίνεται ακόμη πιο μικρό. Οπότε πρέπει να φοράω λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Κοίταξε, ο κάθε άνθρωπος έχει στο λίγο. Σώμα του ένα σημείο που έχει μια δυναμία. Έτσι. Αν το εντοπίσεις, πρέπει να βρεις τον τρόπο να το καλύπτεις για να φαίνεσαι πιο ωραία. Αν εσύ βέβαια δεν σε νοιάζει και δεν το βλέπεις. Κάτσε, πάει πλαστική χειρουργός τώρα. Ναι, θα τη διάσω. Άρα ακόμη και αυτό το καλτσάκι δεν τη βοήθησε που το έβαλε. Όχι, της το κάνει... Έλα λίγο. Αν αυτό το καλτσάκι το βάλεις πιο πάνω. Μπράβο. Εντάξει, δεν στέκεται, αλλά αν το βάλεις εκεί... Δεν ξέρω, φαίνεται, είμαι στη μέση κάπου. Ναι, είναι πολύ καλύτερο έτσι. Λοιπόν. Αν αυτή τη φόδρα. Μπορώ να τη σηκώσω λίγο. Ναι, καλά, εννοείται. Ωραία. Συγγνώμη, γιατί δεν ξέρω τι φαίνεται από κάτω, καταλαβαίνετε. Μην γίνεται μια. Λοιπόν. Αν αυτή τη φόδρα τη σηκώσουμε λίγο από κάτω και δεν είναι τόσο μαυρίλα. Mm-hmm. Βλέπεις. Τονίζεται πιο πολύ το πόδι μου. Υπάρχει μια πληροφορία. Δεν ξέρω, το βλέπω. Δεν τονίζεται το συγκεκριμένο ναι. σημείο. Είναι μεγαλύτερη να το η έκταση. Και βασικά είναι αστραγαλή μου πολύ λεπτή να σα πω. Πρέπει γιατί πάντα να το αστραγαλό σου λέμε. Σου είναι καλυμμένο. Mm-hmm. Έτσι. Ή όταν θα φοράς κάτι πάρα πολύ φαρδί από πάνω, mm-hmm. να φροντίζεις να υπάρχει πήρανε αντίστοιχα ένα παπούτσι εδώ, για να υπάρχει μια ομοιομορφία στους όγκους. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό εδώ, αν ήταν κλειστό, θα ήταν πολύ καλύτερο. Και αυτό το καπέλο με τα μήλα σου και τα σου. Δεν θέλει καπέλο. Κάνε τα μαλλιά σου λίγο πίσω. Πίσω τα μαλλιά. Είναι πολύ ήσυχα γι' αυτό το look. Κλείστο το τζάκι. Η Μποντέρεκ, πολύ αγαπήσαμε. Πάμε. Δηλαδή, αν εσύ τώρα φόραγε ρε παιδί μου ένα τακούνι. Αν φόραγε ένα τακούνι ή έστω εκείνο το αρβιλάκι που φόραγε στην Αντζελίνα και ήταν α, λίγο πιο ντυμένο. Αν το τακούνι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βάλει αυτό. Θα ήταν. Γιατί τι θα πάθω. Για βάλ το να δούμε τι θέλει. Πειράματα. Πρέπει να βγάλω αν σου κάνει το νούμερο, βέβαια. Θα το δοκιμάσουμε να το δούμε. 36-37. Είναι και ωραίο το παπούτσι. Αχ, σα ευχαριστώ. Αυτό είναι όντω το γούστο. Σίγουρα είναι το γούστο σου αυτό το παπούτσι. Αν θα σου δώσω κι εγώ τη σκελέα μου. Όντως τώρα. Τι είπε, πείτε μου, σας παρακαλώ. Τίποτα, δεν ήταν μου. Για εσάς. Μα τι πήραμε τις μήνες αυτή σήμερα. Έλα, βγάλε το. 39. Τη φοράς 39. Ναι. Δεν θα μπει. Θα μπει. Όχι, δεν θα μπει, λάβει. Και εγώ με 39 θα μπει. 37, αλλά έλα, πάρα πολύ εύκολο και βολικό. Ορίστε. Κράτα αυτό. Ορίστε. Έτσι πρέπει. Και αυτό. Α, είναι καλύτερα. Και αυτό. Εκεί. Πώς είναι? Καλύτερη. Καλά, και η φόδρα να πέσει. Πράγμα. Τώρα με αυτό το παπούτσι δεν θα ενοχλεί. Ας τη φόδρα. Ναι. Είναι πάρα αυτό. Πολύ καλύτερο αυτή. Δεν βάλω. Με συγχωρείτε. Πραγματικά δηλαδή. Πειράζει.
Ορίστε. Να βάλω και αυτό, ότι περίσσεψε. Οι δύο Αλεξάνδρες. Ευχαριστώ. Τέλεια, ναι, εδώ οι Αλεξάνδρες. Αυτό δικό σας. Γεια σας. Για καφέ ποτό. Φοβερό. Να βγείτε και για καφέ μετά, μπορείτε. Είμαι λίγο ανισόρροπη. Εντάξει. Ήταν έτσι κι αλλιώς που ήταν. Είμαι ανισόρροπη. Ναι. Μα πώς. Τώρα από εκεί που πήγες, τώρα σίγουρα νιώθεις καλύτερα. Δεν περπατάνε, κάθονται εδώ, δεν φεύγουν. Εκεί θα μείνεις. Ναι, αλλά είσαι πιο ωραία. Για γύρνα λίγο. Ναι, ναι. Ναι, ναι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Μπράβο. Να τη βαθμολογήσουμε. Όχι για τις αλλαγές που έγιναν, για αυτό που είδατε αρχικά. Μάλιστα. Χάρη. Κοίταξε, μ' αρέσει από τη μέση και δεξιά το σώμα. Είστε κι εσείς, είμαι κι εγώ. Μια ζωή λέμε από τη μέση και κάτω, από τη μέση και πάνω. Το κεφάλι. Τώρα μ' αρέσει εγκάρσια σε κόβω. Δηλαδή, ήμαρτον. Κρίνουμε αν θα μπορούσα να σε δω σε ένα μαγαζί εκεί στην, πώς λέει, στην εκδήλωση, ναι, στη μουσική παράσταση. Το πρόσωπό σου είναι όλα τα λεφτά. Όντως είχε λάθη. Εγώ θα σου βάλω 3 σε σχέση με τους υπόλοιπους που μ' αρέσει, γιατί θα κοίταγα από τη μέση και πάνω. Και το καπέλο μου άρεσε πάρα πολύ πάνω. Κοίταξε. Ήτανε contrast. Ευχαριστώ. Όπως ήσουν πριν, δηλαδή με τον τζάκετ ανοιχτό και το κόκκινο και τα τρούκ και το κορδελάκι και το καπελάκι και όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές οι φίλες σου που δεν είναι πολύ φίλες σου, θα έμπαινε μέσα και λέγανε τι έχει βάλει αυτή, πώς ήρθε έτσι. Όχι, θα τους λέγανε τι ωραία που είσαι. Ναι, ναι, θα σου λέγανε τι ωραία που είσαι και μετά τι έχει βάλει αυτή. Σίγουρα και μετά από πίσω παρήσακτη. Ενώ τώρα. Τώρα ξέρεις, τα αγόρια, ό,τι και να βάλεις θα αρέσεις, το ξέρεις. Αλλά ντυνόμαστε και τα κορίτσια. Ακριβώς. Γιατί για σήμερα μισό πάνω, άντε, 2. Αλεξάνδρα. Αφού της έδωσες και το παπούτσι, εντάξει. Είναι πραγματικά. Καλό είναι και το 2. Τι κάνουνε τώρα. Σήμερα 2. Μπορεί να φύγεις έτσι και θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Προς τα εκεί, προς τα εκεί. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Γεια σας.